Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Στο Radio North. Καταρχάς, τι να περιμένουμε από την επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας από τον 61ο κύκλο των διερευνητικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών? Προσωπικά πιστεύω όχι πολλά. Ακριβώς όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι ο 61ος κύκλος των διερευνητικών επαφών. Εάν μάλιστα δεν λάβουμε υπόψη μας κάποια δεδομένα, όπως για παράδειγμα ότι την ημέρα που αποφασίστηκε και η Ελλάδα έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν, για να ξεκινήσουν πάλι οι διερευνητικές συνομιλίες, η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ που μπλόκαρε ουσιαστικά σχεδόν όλη τη Λίμνο, ένα μεγάλο κομμάτι του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ταυτοχρόνως δε, εάν δείτε τις κινήσεις που η Τουρκία κάνει καθημερινά στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Κύπρου και οι δηλώσεις οι οποίες συνεχίζονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, οι οποίες είναι καθόλου εμπιστικές, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι η Τουρκία έχει πετύχει κάτι το οποίο πάρα πολλοί επιστήμονες των διεθνών σχέσεων λέγανε ότι θα ήταν ουσιαστικά μια απλική εξέλιξη για την Ελλάδα. Πέτυχε με την διπλωματία των κανονιοφόρων να στείλει την Ελλάδα στο τραπέζι ξανά των συνομιλιών, όταν στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία δεν είμαι σίγουρος τι έχει να προσφέρει στην χώρα μας. Δηλαδή δεν βλέπω ποια θα είναι τα απτά κέρδη για την χώρα μας. Εάν πιστεύουμε και θεωρούμε ότι κέρδος θα είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς της Τουρκίας, για άλλη μια φορά η Τουρκία πρέπει να μας δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Άρα, κύριε Λίτσα, πλέον πρέπει να συζητάμε για το πιανού οι διπλωματικές επαφές και η διπλωματική στρατηγική που ακολουθήθηκε της ελληνικής πλευράς ή της τουρκικής πέτυχε. Ασφαλώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποδέχεται να κάτσει ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων, νομιμοποιεί και αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, την στρατηγική μπούλη που ασκεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι, όχι εσείς θα λέει ακροατές σας, ότι αυτό είναι ένα πολύ κακό μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα προς το σύνολο, εάν θέλετε, του διεθνού συστήματος. Δηλαδή, αποδέχεται η χώρα μας ότι μπορεί στην πραγματικότητα της επιθετικότητας που ασκεί η Τουρκία, είτε verbatim είτε με εργαόμενες, να έχει αποτελέσματα για την ίδια. Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα παγιδεύτηκε, κύριε Λίτσα, κατά την εκτίμησή σας? Όχι, δεν νομίζω ότι παγιδεύτηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα απλώς για άλλη μια φορά δείχνει μια τρομακτικά μεγάλη αφέλεια. Και είμαι πολύ προσεκτικός με τα λόγια τα οποία χρησιμοποιώ. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Είμαι από αυτούς που είχα πει ότι η Ελλάδα δεν είναι δυνατό να αρνείται τις συζητήσεις, το διάλογο, αλλά είχα πει επίσης ότι ο διάλογος θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει με κανόνες και ουσιαστικά δεν θα πρέπει να γίνει υπό το βάρος της διπλωματίας των κανονιοφόρων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ακολουθηθεί και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνουμε τι θα συζητήσουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε τον μαξιμαλισμό της Τουρκίας. Δηλαδή, ερχόμαστε να
ακούσουμε τα μαξιμαλιστικά επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία, τα οποία είναι επιχειρήματα που στην πραγματικότητα ανατρέπουν, όχι μόνο ή τουλάχιστον έχουν ως στόχευση να ανατρέψουν, όχι μόνο την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά έρχονται να αμφισβητήσουν ευθέως τον θεμέλιο λίθο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που αυτός δεν είναι άλλος παρά η συνθήκη της Λοζάνης. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ την συγκεκριμένη απόφαση, και ενώ ήμουν από αυτούς που είχαν πει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν εξόχως πετυχημένη, βλέπουμε μια ενεργητική εξωτερική πολιτική η οποία είχε θέσει σωστές σκέψεις τόσο με την Αίγυπτο όσο με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε στο τραπέζι του διαλόγου για να ακούσουμε ξανά τον κύριο Τσαβούσογλου να αναμαστά τα μαξιμαλιστικά επιχειρήματα Ερντογάν. Όταν η Τουρκία καθημερινά προκαλεί είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε και στο εσωτερικό της. Όπως για παράδειγμα θέλει να ανοίξει κέντρο Ισλαμικών σπουδών στη Χάλκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο οφείλει να προβληματίσει την ελληνική πλευρά, αλλά δείχνει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθεί η Τουρκία. Κύριε Λίτσα, σήμερα ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επικοινωνίας Μητσοτάκη Ερντογάν. Εσείς πόσο κοντά χρονικά το βλέπετε αυτό? Δηλαδή, θα εκτιμάτε ότι μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά αυτό θα είναι άλλο ένα λάθος εάν γίνει. Έχω πει σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις μου ότι το μόνο το οποίο θέλει ο Ερντογάν είναι ένα photo opportunity με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εάν ουσιαστικά αυτό το photo opportunity δοθεί, τότε στην πραγματικότητα η επιθετικότητα της Τουρκίας όλη αυτή την περίοδο, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μάλλον από τον Φεβρουάριο και μετά, εξοβελίζεται και ο κύριος Ερντογάν θα αναδειχθεί ως μια προσωπικότητα η οποία στην σύμφωνα με την τουρκική προπαγάνδα, αυτό το οποίο ζητά είναι η συνεννόηση με την ελληνική πλευρά. Δεν είναι μία απόφαση η οποία έχει να προσδώσει απτά αποτελέσματα στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη ούτε ενισχύει το κύριο και το γόητρο της χώρας μας σε καμία των περιπτώσεων. Κύριε Λίτσα, σήμερα πριν από λίγο ακούσαμε το ηχητικό απόσπασμα, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να το ακούσετε. Εδώ στην εκπομπή του Radio North στο Βόρειο Αντικτυπό φιλοξενήθηκε ο κύριος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες χώρες οι οποίες θα προσπαθήσουν να κινηθούν προς την ακύρωση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Εσείς πόσο πιθανό το βλέπετε κάτι τέτοιο? Ξέρουμε ότι η έκτακτη σύνοδος κορυφής αναβλήθηκε για την 1η του Οκτώβρη, την 1η και τη 2η Οκτωβρίου, λόγω του κρούσματος κορονοϊού που βρέθηκε στον αστυνομικό του κύριου Μισελ. Ωστόσο, δίνει έτσι ένα περιθώριο μιας εβδομάδας στον Ερντογάν να δείξει το καλό του πρόσωπο. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξουν χώρες οι οποίες δεν θα θελήσουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Ασφαλώς. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του κ. Συρίγου, ο οποίος είναι και συνάδελφος πανεπιστημιακό στον χώρο των διεθνών σχέσεων. Θα υπάρξουν παραπάνω από δύο χώρες, δεν θέλω να τις κατονομάσω, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι θετικές προς την επιβολή της οποιαδήποτε κύρωσης απέναντι στην Τουρκία, παρόλο που η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα, πολλά στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβετε ποιες είναι αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πάρετε τον κατάλογο των εισαγωγών των κρατών αυτών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δείτε ουσιαστικά ποιες χώρες έχουν στενές εμπορικές σχέσεις. Μάλιστα. Με την ίδια την Τουρκία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία εδώ στο North Express. Καλό σας βράδυ.